κινηματογραφική καταδίωξη το πρωί με οδηγό οχήματος να μην σταματάς κανέναν έλεγχο. Το ύποπτο όχημα απασχολούσε από την Άρτα, πέρασε τα δύο της γέφυρας Ρίου Αντιρίου χωρίς να σταματήσει και συνέχισε την τρελή πορεία του μέχρι το Αίγιο, όπου αστυνομικοί της Αχαΐας τον ακινητοποίησαν με μπλόκο από άλλα αυτοκίνητα το οποίο είχαν σχηματίσει. Όπως καταγγέλνουν οδηγοί, αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων τους διέταξαν να σταματήσουν στο Αίγιο και μάλιστα τοποθέτησαν τα αυτοκίνητα το ένα δίπλα στ' άλλο, σχηματίζοντας φράγμα. Δεκάδες επιβάτες είχαν μείνει μέσα στα οχήματά τους, είχαν σκύψει τα κεφάλια και παρέμειναν ακινητοποιημένοι, φοβούμενοι ότι θα γίνει ανταλλαγή πυροβολισμών. Μετά από 15 λεπτά, το ύποπτο όχημα έφτασε, ακινητοποιήθηκε και δόθηκε εντολή μετά, αφού συνελήφθη ο οδηγός του στους άλλους οδηγούς να φύγουν. Μεταξύ των ακινητοποιημένων οχημάτων και ένα λεωφορείο, οι οδηγοί κατήγγειλαν την αστυνομία πως χρησιμοποίησαν για φράγμα και πως θα μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή τους. Σας έβαλαν λοιπόν, σας έβαλαν το ένα δίπλα από το άλλο. Κολλητά και κινητοποιημένοι με σωστές μηχανές. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά υπήρξε ένα φράγμα εκεί στην Εθνική. Δημιουργήθηκε φράγμα από τα αυτοκίνητα. Όχι από περιπολικά, ούτε από αστυνομική δύναμη. Ναι. Και μετά τι είδατε πίσω σας? Εμείς είδαμε πίσω μας ένα αυτοκίνητο με σκούρο χώμα. Μάλλον μαύρο ήταν, γιατί βλέπαμε σαν οξά από τους κεφές του αυτοκίνητου. Έτσι το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ακινητοποίησαν ένα αυτοκίνητο, σταμάτησε ευτυχώς το αυτοκίνητο. Δεν έγινε κάτι άλλο. Ο ένας αστυνομικός έσπασε με το όπλο το τζάμι του οδηγού. Τον ακινητοποίησαν τον οδηγό, δεν πρόσεξαν, υπήρχαν και άλλα αυτοκίνητα, φώναζαν βγες έξω. Το πιάσανε και αμέσως με το που τον πιάσαν τέλος πάντων, μας έδωσαν το πρόσφαγμα να ξεκινήσουμε αμέσως. Εμάς η απορία μας είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με ανθρώπους μέσα, με οικογένειες, ένα λεωφορείο και όλες ήταν πιο πίσω από εμάς, σαν ανθρώπινη ασπίδα, σαν φράγμα. Η επικαιρότητα του σημείου ήταν τέτοια που μας έκανε να τρελαθούμε. Δεν ξέραμε τι γίνεται, από πού έρχεται, τι έρχεται. Και όσο έβαινε πιστολίδι, αν βγάζανε όπλα αυτοί που τους κυνηγούσαν, αν καταφέρονταν επάνω μας, αν τα αυτοκίνητα έρχονταν επάνω μας. Στον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο ύποπτο όχημα μεγάλες ποσότητες χασίς. Χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν γεμάτη και η καμπίνα του αυτοκινήτου με ναρκωτικά για να καλύψει τις θέσεις των επιβατών.